Αλήθεια τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια, αλήθεια. Ναι, 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 κανονικά. Μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο το ενδυματολογικό μου σήμερα. Το καταλάβαμε. Όποιος δεν έχει στυλό. Δεν κατάλαβα, εσύ δεν θα πάρεις. Έλα, Σοφία μου. Ασπρικόλα. Λοιπόν, καρνάκι, ένα στέγγι μου. Θα παίξουμε. Δεν ξέρω, γράφουμε το όνομα μας. Καρνάκι μου, στυλό έχεις. Όνομα και αρχικά. Έχω πάντα στυλό, Χριστιανά. Σωστά, και το κουνάς πέρα από αυτό. Αν δεν έχει, παίρνει από άλλους. Πού την είπε και τέτοια. Όχι, παιδιά, μπαίνει στο κανάλι και βλέπει το καρνάκι να κάνει αυτό. Λοιπόν, σας έχω κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Είναι για να δω πόσο καλά γνωρίζετε την Ευρώπη. Όχι που θα σε έχω μόνο εσένα να με ρωτάς και να μου κάνεις διαφορά. Είναι αλφα, βήτα, γάμα. Έχετε επιλογές. Είναι απρόπτου διαγώνισμα αυτό. Ναι, τι δεν κατάλαβες κι εσύ. Απροειδοποίητο. Λοιπόν, πόσα είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, 27, Β, 28 ή Γ, 26. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να απαντήσετε την ερώτηση. Μα τον τελευταίο καιρό είναι λίγο σαν υποψήφιοι για αποχώρηση κάποιοι. Δεν αποφασίζουν. Με μπερδεύουν ναι, τώρα. Ναι, κάποιοι φεύγουν. Εντάξει, το γράψαμε. Με μείον έναν είναι. Τέλος χρόνου, λοιπόν, ναι. Τι απαντήσατε. Α, 27. Εγώ 26. Καρνάκι. Εγώ 27. 27, λοιπόν. Α, χάσαμε για ένα. 27, να την και η επιβεβαίωση της ερώτησής μας. Και συνεχίζουμε, λοιπόν. Μπράβο. Α, εγώ τα γράφω κιόλας για να τα δείξω ότι είμαι δίκαιος. Ναι, και εγώ το ίδιο. Και εμείς τα γράφουμε. Καλά, σας εμπιστεύομαι, παιδιά. Δεν έχω αμφιβολία. Ναι, τι και κερδίζουμε κάτι κανένα εισιτήριο. Όχι, έτσι για να δω. Λοιπόν, πότε γιορτάζουμε τη μέρα της Ευρώπης. Βλέπουμε και την ερώτηση. Α, 2 Ιανουαρίου, Β, 25 Σεπτεμβρίου ή Γ, 9 Μαΐου. 10 δευτερόλεπτα σας δίνω για να απαντήσετε την ερώτηση και να μου δώσετε τη σωστή απάντηση, ελπίζω. Και τέλος χρόνου. Τάσο. Όχι, ακόμη να μην τη δώσουμε την ερώτηση. Ναι, αυτό λέγαμε. Τα γράψαμε. Όλοι. Όλοι. Όλοι, παιδιά, καρνάκι. Δεν έχω δει την απάντηση εγώ, αλλά έχω βάλει 9 Μάη. Σωστός. Μπράβο. Παιδιά, εγώ δεν έχω βάλει 9 Μαΐου. Δείξτε το μας. Αν υποψιαστώ ότι ο Τάσος ξέρει τις απαντήσεις. Θέλω να σας πω ότι δουλεύω και σε ειδησογραφία. Δεν έχω τίποτα λόγο. Να, το 9 το βλέπετε. Εγώ δεν θα το έβρισκα, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει και θέμα. Πόσοι είναι οι Κύπροι ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Α, 8, Β, 6 ή Γ, 5. Εύκολο. Παιδιά, έχω πάει και σε έναν ευρώ αυτό. Έχει πάει κιόλα. Έχει πάει. Πάει και σε έναν ευρώ από αυτό. Λοιπόν, ναι. Ο χρόνο σα έχει τελειώσει. Τι απαντήσει σα παρακαλώ. 6, Χριστιανά μου. 5. Είναι 6. Είμαι ανάμεσα στο 6 και στο 5. Α, δεν πρόλαβα. Το τζούρο. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Μα αφού μα δίνει χρόνο. Η σωστή απάντηση είναι το. Β και είναι 6. Να σας πω, το θυμάμαι. Αυτό που σε εμπιστεύτηκα. Παιδιά, νομίζω το ταξίδι... Ήταν 6, γιατί κάτι είχε ακουστεί μια περίοδο, όχι για δικούς μας ευρωβουλευτές, για ξένους, και μπήκα από περιέργεια και είδα ποιοι ήτανε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Εδώ σας θέλω, εδώ να σας δω. Πότε εντάχθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, 2005, Β, 2006 ή Γ, 2004. 10 δευτερόλεπτα και σε αυτή την ερώτηση. Πρέπει να ήταν το 2000. Διόρθωστο, όχι. Ήμουν γυμνάσιο, τραγουδούσε η Βίση. Πρέπει να ήταν το. Αν ήμουν κάμα γυμνάσιο το 2000 με 2003, πρέπει να ήταν το 4. Βασικά δεν είναι έτσι που πρέπει να το βρίσκει, αλλά όπω και να το βρίσκει. Το 5 ή το 4. Το 4. Λοιπόν, μην δώσετε ακόμα την απάντηση, μην μα την δώσετε. Τάσο, τι είπε. Το 4. Σοφία το 5 είπα εγώ, το 2005. Και εγώ το 4. Καρνάκι. Και εγώ το 4. Να δώσουμε την απάντηση. Όλοι θυμούμαστε τη Βίση, παιδιά. Το γάμα, ναι, 2004. Δεν ήμουν στην Κύπρο. Παιδιά, έγινε χαμός. Πόσο καλά ξέρουμε την Ευρώπη. Και ποιος είναι, η τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι. Να πω κάτι, Χριστιανά. Όχι. Προηγούμαστε από τον Τάσος. Περίμενε. Τι είπες? Προηγούμαστε από τον Τάσος. Δείτε την ερώτηση. Μισό λεπτό. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντάξει. Ο Νταβίτ Μαρία Σασόλη. Ο Μάρτιν Σούλτς ή Σαρλ Μισελ. Να πω. Να μην πεις να απαντήσεις. Α, ναι. Ο Χάρης να απαντήσει. Το Α. Σε προσκυνώ. Το ξέρουμε, εντάξει. Γι' αυτό θα βάλεις για ευρωβουλευτής. Καρνάκι. Η Έλλη πάει όλη μέρα από το γραφείο να σημειωθεί αυτό. Καρνάκι. Πείτε μου. Τι λες. Απάντησα λάθος μάλλον. Τι είπες. Γιατί έχω αδυναμία στον τρίτο και απάντησα το Σαρλ Μισελ. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω, να σας πω κάτι. Είναι το Α. Ναι. Να δώσουμε την απάντηση. Ναι. Ο Άλφας είναι ο Τάσος του... και ο Στέργιος, νομίζω. Παιδιά, σας έβαλα παιχνίδι που μόνο τους 6 ευρωβουλευτές θα έβρισκα. Άντε και το πόσο μέλη της Ευρώπης. Ζούμε στην Ευρώπη, γνωρίζουμε για την Ευρώπη, αγαπάμε την Ευρώπη. Ναι, αλλά δεν μας μιλάει κανείς για αυτά. Η απάντηση ήταν...
Αλήθεια, έχουμε μικρή ενημέρωση σχέση με, τα, με το Ευρωκοινοβούλιο κλπ. Παιδιά, εγώ έχω να πω μπράβο στη Βίση που ήρθε να κάνουμε συναυλία και το θυμόμαστε όλοι το 4. Παιδιά, έχω προβληματιστεί τώρα. Σας έχω βάλει 1, 2, 3, 4, 5 ερωτήσεις και μόνο την Τρίτη θα ήξερα να απαντήσω. Ήδη σε άτομα την ομάδα.